Ο Δασάρης Κορίνθου Παναγιώτης Καλλύρης μίλησε για τη φύλαξη των δασών στην Κορινθία από την υπηρεσία του, τονίζοντας ότι γίνονται ανάλογα με τις δυνατότητες της υπηρεσίας. Ο κ. Καλλύρης ανέφερε ότι οι πολίτες δεν θα πρέπει να κόβουν ξύλα αφαίρετα, αλλά να απευθύνονται στο Δασαρχείο Κορίνθου για να βγει η άδεια κοπής. Στο ερώτημα που μου κάνετε, αν περιφρονούνται σε κάθε περίπτωση τα κορινθιακά βάση, σας λέω ναι, στο βαθμό πάντα των δυνατοτήτων της υπηρεσίας. Υπάρχουν περιπολίες πρωί-απόγευμα, γι' αυτό και έχουμε πιστεί στην προσοχή να μην τυχόν γίνονται λωτομίες παράνομες, παρότι έχει ανάγκη ο κόσμος, σε κάθε περίπτωση να απευθύνονται στις τοπικές υπηρεσίες. Φέτος δεν έχουμε μεγάλη έξαρση σαν και αυτήν που ενδεχομένως αναμένεται. Ίσως το επόμενο διάστημα, αν ο χειμώνας επιβαρυνθεί πάρα πολύ, να υπάρξει τέτοια έξαρση. Εγώ από τη θέση μου και εκπροσωπώντας τους δύο δασάρχες του νομού, δηλαδή τον Δασάρχη Κορίνθου και τον Δασάρχη Ξυλοκάστρου, παρακαλώ τους πολίτες να απευθύνονται όταν χρειάζονται ξύλα στα δασαρχεία και υπάρχει όσο το δυνατόν η πρόθεση να προσπαθήσουμε να εξυπηρετήσουμε. Οι ορεινοί πληθυσμοί της περιοχής Τρικάλων και Φενεού θα εξυπηρετηθούν στο μέλλον μόλις ολοκληρωθεί ο πίνακας χιλοτομίας της τελευταίας καψάλας του στενού Τρικάλων. Ένα μεγάλο μέρος από αυτό το ξυλαπόθεμα θα το διαθέσουμε για την κάλυψη των αναγκών των ορεινών πληθυσμών που ομολογουμένως είναι πολύ μεγαλύτερες.